όπως είναι ο φόρος αλληλεγγύης, έστω και αν έχει μειωθεί κατά τα επόμενα δύο έτη. Πρόκειται περί νέου μέτρου, έτσι. Αυτό είναι έτσι. Επομένως, νομίζω μέτρο. Ότι εκεί, κατά τη γνώμη μου, οι ανεξάρτητοι Έλληνες έπρεπε να πάνε στο παρόν μια θέση που έδειχνε μια κατεύθυνση, αλλά ταυτόχρονα δεν αποδεχόταν τη στήριξη μνημονιακών μέτρων. Τώρα και μάλιστα κατά δύο έτη. Έχετε αναπτύξει δραστηριότητα στην Ευρωβουλή, την οποία παρακολουθώ και είναι ενδιαφέρουσα. Αλλά δεν είχατε ενημερωθεί για τη στάση των βουλευτών των ανεξάρτητων Ελλήνων. Το τι θα κάνω, δεν ενημερώνεστε, δεν έχετε επαφή. Εντάξει, δεν έχω αρμοδιότητα εγώ να πω τι θα κάνει η κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξάρτητων Ελλήνων μέσα στη Βουλή. Εγώ έχω μια αρμοδιότητα για τα θέματα της Ευρωβουλής και στη βάση αυτή, με βάση ένα ψηφοδέλτιο συνεργασίας. Γιατί σας βλέπω οποίο... κάθετα αντίθετο με αυτή τη στάση. Εντάξει, που κράτησαν γι' αυτό. Και άλλες φορές στην εκπομπή σας έχω πει, εκεί που διαφωνώ, το εκφράζω. Απλά. Όταν ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και το ξέρουν οι συνάδελφοι, προφανώς, εάν δεν συμφωνούσα με τη γραμμή, παρέμενα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Mm. Εάν δεν συμφωνούσα, όπως ήταν Φερρυππίν στο ότι ψήφισε την μίσθωση για αρκετά έτη των νησιών, η ΑΝΕΛ, εκεί πέρα δεν ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, γιατί δεν συμφωνούσα. Και σε άλλα θέματα που δεν συμφωνούσα, δεν ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και μάλιστα πολλές φορές μιλούσα και ως βουλευτής. Επομένως, όπως ήταν με τη ρύθμιση για τα σκουπίδια στην Κερατέα Φερρυππίν, που επίσης διαφωνούσα, γιατί ήταν μια ρύθμιση που βοηθούσε συγκεκριμένη κατεύθυνση συμφερόντων. Σε αυτά λοιπόν, εγώ που διαφωνούσα, δεν πολλές φορές και τα καταψήφιζα, όπως. Ή εξέφραζα τη γνώμη πως ήταν για τη Χρυσή Αυγή. Εγώ ψήφισα την παραπομπή της Χρυσής Αυγής. Η πλειοψηφία των βουλευτών των ΑΝΕΛ ψήφισε να μην πω στην συνεδρίαση που έγινε στο Κάραβελ. Άκουσα τον κύριο Καμένο και αποχώρησα. Όπως επίσης δεν συμμετείχα και προχθές σε ένα συνέδριο επιστημονικό. Ήθελα δηλαδή με τον τρόπο μου εσωτερικά να δώσω τα μηνύματα, όχι όμως και να βγω προς τα έξω να εκφράσω ανοιχτά τις διαφωνίες μου. Όταν όμως κάποιοι νομίζουν ότι θα με κάνουν συνυπεύθυνο σε αυτή τη διολίσθηση στη μνημονιακή, βάζοντάς με στην Οργανωτική Επιτροπή, τότε κι εγώ πολύ απλά διεμήνυσα επισήμως το εξής απλό θέμα. Δεν είμαι μέλος των ΑΝΕΛ και ως εκ τούτου δεν μπορώ να συμμετάσχω στο συνέδριο και στην Οργανωτική Επιτροπή. Κύριε Μαριά. Κάποιοι τώρα, προσέξτε και τελειώνω, δεν θέλω να μονοπολίσω τη συζήτηση. Κάποιοι λοιπόν κάνουν επίθεση σε πολλά επίπεδα. Εμφανίζουν καταρχάς ότι δήθεν έγινα γνωστός λόγω των ΑΝΕΛ. Εγώ συμμετείχα με τον Μίκη Θεοδωράκη στις μεγάλες εκδηλώσεις του 2011 ότι δεν υπήρχαν οι ΑΝΕΛ. Οι ΑΝΕΛ το μεγαλύτερο μέρος της διακήρυξής τους και του προγράμματος τους το πήραν από τα βιβλία μου και από τους αντιμνημονιακούς πολίτες και συμμετείχα και βοήθησα όσο μπορούσα. Είστε κοντά στην έξοδο, κύριε Μαριά. Αυτό θα λέει κάποιος που μας βλέπει. Είστε κοντά στην έξοδο. Για να είσαι στην έξοδο πρέπει. Τη συνεργασία. Για να είσαι στην έξοδο πρέπει να είσαι. Είστε κοντά στο σπάσιμο τη συνεργασία. Για να είσαι στην έξοδο πρέπει να είσαι κάπου μέσα. Σύμφωνοι. Εμείς ως αντιμνημονιακοί πολίτες έχουμε συνεργασία και είστε κοντά. Αυτή είναι. Η προγραμματική είστε συμφωνία. Είστε κοντά στο σπάσιμο της συνεργασίας. Εάν η προγραμματική συμφωνία παραβιαστεί, είναι προφανές ότι θα διακοπεί και η συνεργασία. Και επειδή το ψηφοδέλτιο. Έχει ήδη παραβιαστεί, όπως μας λέτε. Και επειδή αναμένω και το συνέδριο να επικυρώσει. Και επειδή, για να τελειώνουμε, στην Κρήτη ήμουν υποψήφιος και πήρα 12.500 σταυρούς. Η έδρα αυτή ήταν των αντιμνημονιακών πολιτών. Και άρα δεν είναι του αφήστε... κύριου Καμένου. Αφήστε σα είναι η έδρα. Αφήστε ένα λεπτάκι. Όχι, όχι. Επειδή λοιπόν εξελέγει στο Ηράκλειο ως με το ψηφοδέλτιο και σε ένα ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο εσωτερικά πήρα 12.500 ψήφους και οι υποψήφοι των ΑΝΕΛ πήραν μονοψήφιο αριθμό. Πλην όμως παρετούμενος εγώ όπως ξέρετε την έδρα του Ηρακλείου, την έδρα των αντιμνημονιακών πολιτών την έχουν πάρει ανεξαρτήτως και δεν είπα τίποτα. Πρέπει να μια προγραμματική συμφωνία με τον κύριο Καμένο, βασική θέση της οποίας είναι ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία και σύμπραξη με κανένα κόμμα ή και βουλευτή που ψήφισε έστω και ένα μνημόνιο και στη βάση αυτή προχωρήσαμε και προχωρούμε. Όταν λοιπόν πάμε σε αυτή τη διαδικασία, εγώ ως μέλος των ΑΝΕΛ και στέλεχος και επικεφαλής δεν δικαιούμαι και δεν νομοποιούμαι να συμμετάσχω στο συνέδριο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, πολύ δε περισσότερο που με όρισαν στην Οργανωτική Επιτροπή. Και αυτό έγινε παρότι τους είπα και τους εξήγησα ότι δεν επιθυμώ να μπω στην Οργανωτική Επιτροπή και μάλιστα έχουν εκλάβει κάποιοι την προσπάθειά μου την ενωτική ως ένα λάθος τρόπο αντίδρασης. Δηλαδή οι διαφωνίες τις οποίες έχω και είχα τις εξέφρασα πάρα πολύ συγκεκριμένα εντός των οργάνων. Αλλά και τώρα δεν είναι θέμα. Στον κύριο Καμένο, Μαριά, μισό λεπτό. Δεν είναι, θέμα οργάνων καταστατικού. Όχι, εγώ δεν είμαι. Καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια κίνηση δίνει μηνύματα, δίνει πολιτικό αποτέλεσμα. Προσέξτε. Η συμμετοχή μου στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου έχει την έννοια από αυτούς που το επιθυμούν
να ενταχθώ κι εγώ σε ένα σχήμα το οποίο κάνει συνεχώς μία μνημονιακή διολίσθηση. Και σας είπα πρόσφατα. Μισό λεπτό. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Βεβαίως, σας το είπα προηγουμένως ότι ψήφισαν τον νόμο περί. Το φόρο περί αλληλεγγύης που είναι δέσμευση του μνημονίου. Δεύτερον, συνεργάζονται με βουλευτή ή και βουλευτές οι οποίοι έχουν ψηφίσει έστω και ένα μνημόνιο. Επομένως, αυτά όλα οδηγούν σε μια μνημονιακή διολίσθηση των ανεξάρτητων Ελλήνων ως κόμματος. Γίνεται δηλαδή το κόμμα μνημονιακό. Έτσι, είπα διολίσθηση. Και έτσι εγώ, συμμετέχοντας ως μάλιστα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, κάποιοι θα ήθελαν να με εντάξουν και